αφορμή για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα ήταν οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία και η γέννηση ξανά της λίμνης Βιβίδας, η γνωστή σε όλους Κάρλα. Αποφασίσαμε με την αδελφό, βρήκαμε το θέμα, το οποίο εντάξει ήταν και στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Το θέμα της εργασίας μας είναι η φύση γύρω μου αλλάζει, εγώ τι κάνω. Κοπαίδα, Παύλα Βιβίδα, οι δύο λίμνες που πέθαναν και η μία από τις δύο ξαναγεννήθηκε. Ασχοληθήκαμε με, κάναμε μια ιστορική αναδρομή αρχικά με την Κοπαίδα, τον πολιτισμό των μηνύων, την αποξήρανση, την πρώτη αποξήρανση της από τους μηνύες και την κατοπινή από τους Άγγλους και Γάλλους που κράτησε 50 χρόνια. Και στη συνέχεια περάσαμε στην ιστορία της λίμνης Βιβίδας και την πάλι αποξήρανσή της και της που από ό,τι είδα τελικά δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, ιστορία μέχρι εδώ. Τώρα στο πλαίσιο του προγράμματος του προγράμματός μας αξιοποιήσαμε την ομοδοσυνεργατική μάθηση. Χωρίσαμε τους μαθητές μας σε ομάδες εργασίας. Ανατέθηκαν εργασίες που έχουν να κάνουν με το θέμα μας άμεσα, αξιοποιώντας φυσικά και τις επισκέψεις μας στο Μουσείο Θήβας, τις πληροφορίες που συλλέξαμε εκεί και τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και την επίσκεψή μας στη σημερινή στους κήπους Αλιάρτου, όπου βιωματικά ζήσαμε πλέον το θεωρητικό υπόβαθρο, όντας το σημείο που απεξηράνθη η μία λίγη εκ των δύο λιμνών. Είμαστε στους κήπους Αλιάρτου, πανέμορφη παιδική μας χαρά, μια παιδική χαρά η οποία μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, αρκετά σχολεία, τους μικρούς μας φίλους, σχολεία τα οποία επισκέπτονται και τους κήπους σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουν αναλάβει στις δομές τους, αλλά και σχολεία τα οποία Λιβαδιάς και Θήβας που κάνουν ημερήσιες εκδρομές ή περιπάτους. Το έχουν εδώ σαν στέκι τα μεσημέρια ή τα απογεύματα στο πήγαινε έλα και σταματάνε και απολαμβάνουν την πανέμορφη αυτή η παιδική χαρά. Αυτή η παιδική χαρά έχει κατασκευαστεί από το 2010. Το 2012 έγινε η πρώτη ανάπλασή της. Το 2017 με ένα πρόγραμμα στο Πράσινο Ταμείο πήρε τη σημερινή της μορφή με τον πράσινο, με τον γκαζόν, με τα πολύ όμορφα όργανα τα οποία διαθέτει παιδικής χαράς και γι' αυτό μαζεύει και αρκετούς φίλους από όλο τον ομό Βιωτίας. Στον ίδιο χώρο εδώ, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε το 13ο ποδηλατικό γύρο Αλιάρτου. Είναι ένας ποδηλατικός γύρος ο οποίος θα ξεκινήσει ακριβώς από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Καλούμε και προσκαλούμε όλους τους φίλους μας, μικρούς και μεγάλους, να συμμετάσχουν σε αυτόν τον γύρο της πόλης, της Αλιάρτου, σε μια απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων. Και θα υπάρχουν φυσικά και πλούσια δώρα, όπως και άλλες φορές το έχουμε κάνει αυτό. Θα κληρωθούν 3 ποδήλατα και 4 μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Άρα σας περιμένουμε όλους αύριο με τα ποδήλατά σας εδώ, να βολτάρουμε, να ποδηλατάρουμε στην ισόπεδη και πανέμορφη πόλη μας.